Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, περίπου 170.000 Έλληνες, η πλειοψηφία των οποίων ήταν άνδρες, εισήλθαν στις Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαταστάθηκαν σε διάφορες μεγάλες πόλεις. Ένας κλασικός μετανάστης άνδρας ήταν συνήθως χωρικός, προερχόταν από ένα μικρό χωριό της ενδοχώρας. Είχε πάει στο σχολείο έως τη Β' ή τη Γ' Δημοτικού, ήταν ιδιαίτερα πατριώτης και ατομικιστής, δεν κατήχε τεχνικές δεξιότητες, ούτε και γνώση της αγγλικής γλώσσας. Επιπλέον αποτελούσε απόγονο ενός έθνους με μακρά και ένδοξη πολιτισμική ιστορία, με πλούσιες θρησκευτικές παραδόσεις. Πάνω απ' όλα, συνηθίζε να εκφράζει την νοσταλγία, την αγάπη, τον πατριωτισμό, τη λύπη και την ευτυχία του μέσα από τη μουσική και τον χορό. Ένας τέτοιος μετανάστης που πέρασε από την Ίσο Έλλης στη Νέα Υόρκη το 1906 ήταν ο Γιάννης Κυριακάτης. Γεννήθηκε το 1884 στα Παραπούγκια, τα σημερινά Λεύκτρα, και από μικρός, σαν κτηνοτρόφος, έμαθε να παίζει σουράβλι και καραμούζα. Έφτασε στη Νέα Υόρκη το 1906 και για αρκετά από τα επόμενα χρόνια δούλεψε ως εργάτης στον σιδηρόδρομο. Στα ελληνικά καφενεία της πόλης γνώρισε τον βιολιστή Γιώργο Θεολόγο από τη Σμύρνη. Ο Θεολόγος σύστησε τον Κυριακάτη σε έναν Ούγγρο δάσκαλο του κλαρίνου στο Οδείο, τον Νικόλα Ζέμπο. Τα επόμενα 7 χρόνια, ενώ σπούδαζε με τον Ζέμπο, ο Κυριακάτης συνέχισε να παίζει ελληνική παραδοσιακή μουσική με τον Θεολόγο και άλλους μουσικούς, καθώς και άλλα είδη εθνικών μουσικών στη Νέα Υόρκη. Ο Θεολόγος άσκησε μεγάλη επιρροή στον Κυριακάτη, διδάσκοντάς τον να παίζει ντόινες και χώρες και επεκτείνοντας το ελληνικό του ρεπερτόριο. Με δάσκαλο τον Ζέμπο, ο Κυριακάτης τελειοποίησε την τέχνη του κλαρίνου, ανέπτυξε ένα ιδιαίτερα ευρύ ρεπερτόριο, δημιούργησε έναν μοναδικό τρόπο παίξηματος και ήταν συνεχώς περιζήτητος στα καφέ Αμάν, τα κλαμπ, τους γάμους, καθώς και σε ηχογραφήσεις. Συνεργάστηκε με τους δύο γίγαντες της μουσικής βιομηχανίας στην Αμερική, την Columbia και την Victory, και το 1919 συνεργάζεται με την τραγουδίστρια Κούλα και ιδρύουν την Πανελλήνια Δισκογραφική Εταιρεία Φωνογράφου, την πρώτη δισκογραφική εταιρεία στην Αμερική που ανήκει σε μετανάστες. Για τα επόμενα χρόνια, πάνω από 200 δίσκοι διπλής όψεως παρήχθησαν με την ασύγκριτη φωνή της Κούλας, τη δεξιοτεχνία στο κλαρίνο του Κυριακάτη και άλλων εξαιρετικών μουσικών. Η φήμη του Κυριακάτη γρήγορα εξαπλώθηκε στην Αμερική ως αποτέλεσμα των μεγάλων πωλήσεων των δίσκων του και των αρκετών προσωπικών του εμφανίσεων σε μεγάλες πόλεις στην Αμερική. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έγινε ο διασημότερος Έλληνας κλαρινίστας στην Αμερική. Το 1928, ο Κυριακάτης αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Εγκαταστάθηκε στα Βάγια και αμέσως δημιούργησε μια σχολή εκμάθησης κλαρίνου, σε στυλ Κυριακάτη. Είχε πολλούς μαθητές και από όλες τις σχετικές αναφορές προκύπτει ότι το έκανε δωρεάν. Το 1928 παντρεύεται την Ευαγγελία και αρχίζει να δημιουργεί οικογένεια. Έτσι θα αποκτήσει στη συνέχεια τρεις γιους, τον Χρήστο, τον Αναστάσιο και τον Κωνσταντίνο. Συνεχίζει να παίζει σε πανηγύρια, γάμους και είναι ένας από τους κλαρινίστες που κάνουν ηχογραφήσεις στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι μέχρι το 1925 δεν επιτρεπόταν να παίζει κανείς κλαρίνο στην Αθήνα. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι το κλαρίνο θεωρείται ένα βάρβαρο όργανο. Εν τούτης, σύντομα μετά την άφιξη του Κυριακάτη στην Ελλάδα, η νέα ταβέρνα ο Έλατος τον προσέλαβε να παίζει κλαρίνο. Ο Έλατος βρισκόταν τότε στην πλατεία Λαυρίου και συγκέντρωνε κυρίως χωρικούς που ήθελαν να ακούσουν κλαρίνο. Απεβίωσε το 1957 στην Ελλάδα. Το στυλ παίξηματός του, η τονική ποιότητά του και οι τεχνικές των μελωδικών του στολιδιών επηρέασαν σε τεράστιο βαθμό πολλούς κλαρινίστες σε όλη την Ελλάδα. Η κληρονομιά που άφησε ο Γιάννης Κυριακάτης δεν θα ξεχαστεί ποτέ.